Γεια χαρά φίλοι μου, λοιπόν σήμερα παιδιά, όπως βλέπετε κιόλας, θα έχουμε ένα νέο vlog και αυτό το vlog κλασικά έχει σχέση με κάποια πακέτα που μου ήρθαν τώρα τελευταία, που είναι αυτά εδώ πέρα τα τρία. Οπότε, πάμε να δούμε τι πήρα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να τα ανοίξουμε και πότε ξεκινάω. Με το πακέτο αυτό, το πρώτο όπως είναι, το μικρό. Το ανοίγω. Όπα. Και εδώ τώρα παιδιά έχουμε πάλι μια κασετούλα για τον Commodore 64. Το παιχνίδι Saxion. Κάτσε να ανοίξω λίγο κιόλας. Λοιπόν, θα το βάλω κάπου εδώ πέρα γιατί γυαλίζει κιόλας. Λοιπόν, το Saxion είναι ένα side-scrolling shoot'em up στην οριζόντια κύληση. Δημιουργήθηκε το 1986 από τη Θάλαμος, κάπως έτσι λέγεται η εταιρεία. Εμείς ελέγχουμε ένα διαστημόπλιο και ο σκοπός είναι να περάσουμε το κάθε επίπεδο καταστρέφοντας όσους εχθρούς μπορούμε και να αποφύγουμε τα εμπόδια. Η οθόνη χωρίζεται σε δύο τμήματα. Η πρώτη οθόνη είναι η κανονική οθόνη του παιχνιδιού που είναι κάτω, που μας δείχνει το διαστημόπλιο από πλάγια, και η δεύτερη οθόνη που είναι πάνω, που μας δείχνει το διαστημόπλιο από πάνω προς τα κάτω με top down γραφικά, ας το πω καλύτερα έτσι. Επίσης αυτή η οθόνη λειτουργεί και σαν ραντάρ που μας δείχνει τους εχθρούς και τα εμπόδια που θα βρεθούν μπροστά μας. Οι εχθροί τώρα έρχονται και από δεξιά και από αριστερά ή σε σχηματισμούς. Το βασικό μας όπλο είναι τα άπειρα πυραυλάκια. Ακόμα έχουμε επιλογή και για ταχύτητας, που θα χρειαστεί μερικές φορές να είμαστε γρήγοροι. Πέρα από τις πίστες που είναι αρκετές, έχουμε ακόμη και πίστες bonus όπου μαζεύουμε διάφορα γράμματα με φόντο το ουράνιο τόξο. Παιδιά, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ καλό, έχει αρκετά καλά γραφικά για τα δεδομένα του Commodore 64. Εγώ τότε το είχα λιώσει, να πω την αλήθεια. Εντάξει, μετά τα πούλησα μετά όλα και έτσι τώρα παιδιά αναγκάστηκα να το ξαναπάρω πάλι. Θέλω σιγά σιγά να μαζέψω ό,τι είχα κάποτε από Commodore 64. Εντάξει παιδιά, δεν θα τα πάρω όλα, θα πάρω αυτά που μου άρεσαν πιο πολύ. Λοιπόν, τώρα μέσα είναι η κασετούλα. Να το πω να βλέπετε. Ισπανικά γράφει. Τέλος πάντων, μετά εδώ πέρα το manual του είναι ο χειρισμός και εδώ πέρα μια εικόνα του παιχνιδιού. Εγώ τότε το είχα σε μεγάλο καπάκι, σε μεγάλη θήκη, πιο μεγάλη από αυτή τη θήκη, αλλά μου βρήκα σε αυτή την έκδοση που ήταν πιο φτηνή κιόλας και το πήρα αρκετά φτηνά, μπορώ να πω γύρω στα 7 ευρώ έκανε αυτό το παιχνιδάκι. Πάλι καλά παιδιά, τα παιχνίδια αυτά είναι φτηνά για το Commodore 64. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο πακέτο που είναι αυτό εδώ πέρα παιδιά. Λοιπόν, θα το ανοίξουμε. Ωραία. Α, μάλιστα. Ό,τι και να πω για το παιχνίδι αυτό είναι λίγο. Είχε κυκλοφορήσει πρώτα το 1986 στα Οφάδικα από τη Sega. Το δημιούργησε ο Γιου Σουζούκι και ήταν τότε από τα πιο εμπορικά και επιτυχημένα racing, arcade racing. Είχε πάρει πάρα πολλά βραβεία και χρησιμοποιούσε μια τεχνική που λεγόταν Sprite Scaling, που αυτό το είχαν βέβαια και άλλα παιχνίδια εκείνης της εποχής, αρκετά racing, και μια που ήταν τόσο επιτυχημένο βγήκαν αργότερα και οι home εκδόσεις. Κυκλοφόρησε σχεδόν σε όλα τα συστήματα 8-bit και 16-bit κονσόλες και υπολογιστές. Ειδικά παιδιά, οι εκδόσεις για υπολογιστές ήταν άθλιες, μπορώ να πω,
Είχα παίξει ένα έκδοση για Amiga που ήταν παιδιά πάρα πολύ χάλια, πάρα πολύ αργή, ενώ η έκδοση για το Commodore 64 ήταν αρκετά καλή, μπορώ να πω, και πιο γρήγορη από αυτή της Amigas. Μετά, οι εκδόσεις για κονσόλες και τα πράγματα είναι καλύτερα με το Sega Mega Drive και το PC Engine, που είναι αρκετά κοντά με αυτό το arcade. Το παιχνίδι είναι ένα 3D racing. Εμείς ελέγχουμε μία Ferrari που τη βλέπουμε από πίσω και ο σκοπός είναι να περάσουμε την κάθε πίστα όσο γίνεται γρηγορότερα και με καλύτερο χρόνο, χωρίς όμως να τρακάρουμε τα άλλα αυτοκίνητα ή τα διάφορα σημεία της κάθε πίστας. Το αμάξι μας έχει δύο ταχύτητες, μία αργή όταν ξεκινάει και μία γρήγορη. Διαθέτει πολλαπλές διαδρομές σε διάφορα σημεία της Ευρώπης και κάθε φορά που φτάνουμε στο τέλος της κάθε πίστας μας δίνει επιλογή για δύο διαφορετικές διαδρομές όπου οδηγούν σε πέντε διαφορετικούς τελικούς προορισμούς. Η έκδοση τώρα αυτή για το Sega Mega Drive είναι αρκετά καλή, μπορώ να πω, και αρκετά τίμια για τα δεδομένα του μηχανήματος. Απλά λίγο το frame rate είναι πιο σπαστό. Μετά η μουσική του είναι αρκετά κοντά με αυτό το arcade. Έχει στην αρχή κιόλας, όπως τα οφάδικα έτσι και εδώ, και το ραδιόφωνο, όπου εκεί αλλάζαμε μουσική. Αλλά εκεί που είναι κάπως, ας πούμε, μειονέκτημα, είναι ο χειρισμός. Εντάξει, εδώ πέρα παίζουμε με το gamepad, ενώ στα οφάδικα είχε κανονικά τιμόνι, ταχύτητες και πεντάλ. Όπως βλέπετε, το παιχνίδι, παιδιά, είναι καινούριο, σφραγισμένο, αλλά δεν είναι γνήσιο. Λοιπόν, το ανοίγουμε. Παιδιά, είναι πάρα πολύ κοντά στο γνήσιο, όπως βλέπετε. Αυτό είναι η κινέζικη αντιγραφή. Το αφεντικό, εντάξει, μεταχειρισμένο βέβαια, στο eBay, έχει πάρα πολύ ακριβά. Και μια που το βρήκα σε αυτή την έκδοση, εντάξει, την κινέζικη έκδοση, είχε δηλαδή το κουτάκι, το εξώφυλλο. Όλα, παιδιά, μα δείτε εδώ πέρα. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα έχει ξεκολλημένο λίγο. Κάτσε να βγάλω την κασιτούλα. Εντάξει, μυρίζει κάπως. Να, παιδιά, κινέζικα, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Πήρα αυτό, μια που το γνήσιο, όπως είπα κιόλας, ήταν αρκετά ακριβό. Το πουλούσανε γύρω στα 60-70 ευρώ. Φουλ το παιχνίδι, μαζί με manual, το εξώφυλλο, με καπάκι, με όλα. Πάντως έχουν κάνει καλή δουλειά, ε. Εντάξει, καλό εξώφυλλο, όπως και αυτό. Εντάξει, έτσι και έτσι αυτό. Και η θήκη πάλι καλή είναι. Και μια που η έκδοση αυτή ήταν πάρα πολύ κοντά με αυτή το arcade, ήθελα πάρα πολύ να το πάρω, να το έχω στη συλλογή μου. Εντάξει, παιδιά, θα το δοκιμάσω κιόλας μετά, να δούμε να παίζει. Λοιπόν, το αφήνω στην άκρη. Εντάξει, για 10 ευρώ δεν το λες άσχημο, αρκεί να παίζει. Βάζουμε εδώ πέρα. Πάμε τώρα στο τελευταίο πακέτο, που είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό, παιδιά, ήρθε από Ελλάδα. Θα σας πω να το ανοίξω. Θα σας πω τώρα από πού ήρθε. Λοιπόν, ωραία. Εδώ τώρα έχουμε, παιδιά, ένα παιχνίδι για το PlayStation 4. Αυτό, παιδιά, ήρθε από το φίλο του Γιάννη, το John Xev. Είχε πάει το παιδί στο εξωτερικό και του είχα πει, βασικά το παιδί μου είπε, αν θέλεις κάτι να σου φέρω από εκεί, και του λέω, φέρε μου το Wipeout για το PlayStation 4, αν το βρεις φθηνά. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε, το Wipeout Omega Collection για το PlayStation 4. Η συλλογή αυτή περιέχει 3 παιχνίδια, το Wipeout HD, το Wipeout Fury, που αυτά υπάρχουν στο PlayStation 3, τα έχω κιόλας, και το Wipeout 2048 για το PS Vita. Αυτό το έχω παίξει, από την αλήθεια. Γενικά η σειρά Wipeout ήταν για μένα προσωπικά
από τις αγαπημένες μου σειρές από εποχή PlayStation 1 και ήταν το λόγος που πήρα το PlayStation 1 όταν είχα δει το πρώτο Wipeout μαζί με το Tekken 2. Η σειρά αυτή δημιουργήθηκε από τη θρηλυκή Ψαγνώσεις. Εντάξει παιδιά, ό,τι και να πω είναι λίγο για την εταιρεία αυτή, από εποχές Amiga. Την είχε αγοράσει τότε η Sony, που τη βοήθησε πάρα πολύ να ανεβεί το PlayStation. Είχε βγάλει πάρα πολλά παιχνίδια και καλά παιχνίδια. Στην πορεία μετά άλλαξε όνομα, μετανομάστηκε σε στούντιο Liverpool, όπου το 12, αν θυμάμαι καλά, την έκλεισε. Εντάξει, κακό αυτό. Είχε βγάλει αρκετά Wipeout, που μερικά από αυτά ήταν διαμαντάκια. Και η Sony το 2017 αποφάσισε να βγάλει αυτή εδώ πέρα την έκδοση, μια remaster, ας το πω καλύτερα έτσι, έκδοση, όπου περιέχει, όπως είπα, το Wipeout HD, το Wipeout Fury και το Wipeout 2048 από το PS Vita. Εντάξει παιδιά, μπορούσε να βάλει και άλλα Wipeout μέσα, από το PlayStation 1, από το PlayStation 2, έτσι και ένα δυο που ήταν καλά, στο PSP πάλι. Τέλος πάντων, γενικά η σειρά Wipeout, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένα φωτοριστικό racing με επτάμενα οχήματα και ο σκοπός είναι στην κάθε Skyfire πίστα να βγούμε πρώτοι ή μέσα στους τρεις πρώτους. Περιέχει 8 αγωνιστές, όπου πατώντας σε συγκεκριμένα σημεία στην κάθε πίστα μας δίνει διάφορα power-ups, όπως ταχύτητα, πυράβλους, πυροβόλο και άλλα διάφορα, αλλά μπορούν και οι αντίπαλοι αγωνιστές να πάρουν τα ίδια και να τα χρησιμοποιήσουν πάνω μας. Οι διαφορές είναι ελάχιστες, το gameplay είναι ίδιο και στα τρία, αλλάζει μόνο τα γραφικά, οι πίστες δηλαδή, τα οχήματα και τα mod. Αυτή τώρα η έκδοση, παιδιά, υποστηρίζει και VR, όπως βλέπετε εδώ πέρα, και online. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε. Ωραία. Εντάξει, τώρα μέσα, παιδιά, θα γυμνώ το δισκάκι, τι άλλο, και καλά το χειρισμό, ένα φύλλο έχει. Μάλιστα. Ωραία παιδιά, μια χαρά δουλεύανε. Παιδιά, δεν το περίμενα να παίζει το Outrun, το κινέζικο. Και η κασετούλα δούλευε μια χαρά στο Commodore 64. Και αυτό, παιδιά, είναι η τελευταία αγορά που κάνω από το eBay, μια που τώρα βάλαν φόρο 15 ευρώ. Οπότε τέμα το eBay για μένα, για την ώρα. Παιδιά, το Wipeout δεν το δοκίμασα. Αυτό παίζει σίγουρα. Εντάξει, θα το δοκιμάσω κάποια στιγμή, θα κάνω let's play στο κανάλι. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like ή dislike. Παιδιά, το γουστάρετε, κάνετε. Κάντε ένα σχόλιο, αν σας άρεσε ένα αγορές που έκανα. Λογικά εμείς θα πούμε τώρα μάλλον μεθαύριο, που θα συνεχίσω, δεν ξέρω σίγουρα, το Star Wars Jedi Fallen Order. Ίσως και let's play κιόλας, δεν ξέρω, θα δω. Και μέχρι το επόμενο vlog, από μένα γεια σας.